Ουσιαστικά μιλάμε για ένα έργο το οποίο ξεκινά, για όσους έχουν εικόνα από το παράλιο άσος, από το σημείο που τελειώνει, ολοκληρώνεται ο πεζόδρομος του Ζαφυροπούλου, έως το τέλος των καταστημάτων. Μιλάμε για ένα έργο προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου, συμβαστοποιήθηκε περίπου στον 1.300.000. Είναι ένα έργο το οποίο, όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, το περίμενε πάρα πολλά χρόνια το παράλιο άσος, το έχει ανάγκη το παράλιο άσος, γιατί έχουν αρχίσει και αναπτύσσονται ιδιαίτερα έτσι, και εμπορικές, αλλά και γενικότερα χρήσεις στο σημείο αυτό. Ήταν ένα έργο το οποίο καθυστέρησε λόγω των πολλών διοικητικών και προβλημάτων που πήγαν και κυρίως στο κομμάτι των αδειοτήσεων, καθώς εκεί πέρα υπάρχει και ένα τμήμα Αιγαλιού. Το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα 2-3 χρόνια, ολοκληρώθηκαν όλες αυτές οι διαδικασίες. Ορίμανσε το έργο, λάβαμε όλες τις αδειοδοτήσεις, όλες τις εγκρίσεις και την παραχώρηση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και προχωρήσαμε το περασμένο διάστημα στην δημοπράτηση του έργου και, όπως ανέφερα και πριν, τις προηγούμενες μέρες στην συμβασιοποίηση του έργου. Αναμένουμε το επόμενο 20ήμερο να εγκατασταθεί ο εργολάβος και να ξεκινήσει το έργο. Το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι περίπου στους 8 μήνες. Ελπίζουμε, αν δεν είναι αυτό αρκετό, να δοθεί και μια μικρή παράταση, αλλά αυτό που μας ελπίζουμε να μην δημιουργήσει πρόβλημα στην υλοποίηση, στην ομαλή υλοποίηση του έργου, έχει να κάνει με τις χρηματορροές. Ξεκινάμε και όλα θα πάνε καλά. Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν και τα καταστήματα και επιχειρήσεις ως το δυνατόν λιγότερα προβλήματα? Ο στόχος μας είναι, πέρα από το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει και ανέφερα και πριν των 8 μηνών, ο στόχος μας είναι κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου να γίνει τμηματικά, προκειμένου να δημιουργήσει το λιγότερο προβλήματα στα καταστήματα. Σίγουρα, κοιτάξτε, όταν γίνεται ένα έργο ανάπλασης σε ένα χώρο ο οποίος χρησιμοποιήθηκε από τα καταστήματα αυτή την περίοδο, σίγουρα δημιουργεί προβλήματα, κάποια προβλήματα στη λειτουργία τους. Εμάς ο στόχος είναι γι' αυτό, αν ξεκινάει και αυτό το χρονικό σημείο, γιατί αρκετά από αυτά τα καταστήματα είναι κλειστά, ελάχιστα λειτουργούν. Οπότε επιλέξαμε να το ξεκινήσουμε τώρα, προκειμένου να αξιοποιήσουμε το χρονικό διάστημα που δεν είναι στη λειτουργία τα καταστήματα. Πέραν αυτού, έχουμε φροντίσει το προηγούμενο διάστημα, τον προηγούμενο χρόνο, περίπου τα προηγούμενα 2 χρόνια, να γίνουν όλα τα έργα που έχουν να κάνουν με την υπογειοποίηση από την πλευρά της ΔΔΕ των καλωδίων, με την ολοκλήρωση των δικτύων και των συνδέσεων του βιολογικού, αλλά και με την αντικατάσταση ενός δικτύου ίδρυψης από αμίαντο σε σύγχρονο, έγινε αντικατάσταση του αμίαντου, προκειμένου να μην χρειαστεί να γίνουν εξκαφές. Έχουμε κάνει δηλαδή όλη αυτή την προεργασία, προκειμένου να μην υπάρχει καθυστέρηση στο έργο. Και τώρα όλο το έργο εξαρτάται από το αν δημιουργηθεί καθυστέρηση, το χρονοδιάγραμμα του έργου, αν δημιουργηθεί καθυστέρηση από την εξέλιξη των χρηματορροών. Ελπίζουμε, όπως είπα και πριν, να μην δημιουργηθεί πρόβλημα, να τρέξουν οι χρηματορροές και σε συνεργασία με τον ανάλογο και την τμηματοποίηση του έργου, ολοκληρώνοντας εργασίες τμηματικά κατά το μήκος όλης της οδού Καλίτσι, να δημιουργηθούν τα λιγότερα προβλήματα στη λειτουργία και των καταστημάτων, αλλά όχι μόνο στη λειτουργία των καταστημάτων, αλλά και στην χρήση από τον κόσμο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένας δρόμος παραλιακός, ο οποίος χρησιμοποιείται πάρα πολύ και για ποδηλατία και για περπάτημα. Είναι ένα από τα πιο όμορφα σημεία του παραλίου Άστρους. Ας ελπίσουμε, όπως αναφέρατε, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στη χρηματορροή, γιατί αυτό θα ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Διαπιστώνουμε καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση για την υλοποίηση των έργων? Δυστυχώς, όπως έχουμε αναφέρει και πάλι, υπάρχουν σε κάποιες πηγές χρηματοδότηση, υπάρχει μια καθυστέρηση στις πληρωμές και αυτό μας έχει δημιουργήσει κάποια καθυστέρηση, επακόλουθη καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων. Όλο αυτό το διάστημα, σε συνεννόηση και σε συνεργασία και με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας αλλά και τα Υπουργεία, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου, παρόλες τις καθυστερήσεις, στο τέλος να ολοκληρωθούν, να υλοποιηθούν τα έργα χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτός είναι ο στόχος όλων μας. Ελπίζουμε το επόμενο διάστημα να αποκατασταθεί και αυτό το πρόβλημα με τις χρηματορροές και να μην δημιουργηθεί πρόβλημα σε κανένα, με την ολοκλήρωση κανένας έργου. Να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας ότι την εβδομάδα μας πέρασε, πέρα από την υπογραφή της σύμβασης για το μεγάλο έργο της ανάπλασης στο Παράλιο Άσος, υπογράψαμε και μια σύμβαση που έχει να κάνει με την χρηματοδότηση που είχε λάβει ο Δήμος μας για την ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών του προς τους δημότες. Μια πολύ σημαντική, αν θέλετε, εξέλιξη για εμάς, καθότι είναι μια χρηματοδότηση η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε υπηρεσίες, οι οποίες θα παρέχουν απομακρυσμένες υπηρεσίες στους πολίτες μας, είτε αυτό είναι ηλεκτρονικές πληρωμές, είτε διάφορα ηλεκτρονικά αιτήματα, και γενικότερα να δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες μας να εξυπηρετούνται χωρίς να είναι απαραίτητη η επίσκεψή τους στο Δήμο μας. Θα αναβαθμίσουμε έτσι τις παρεχόμενες υπηρεσίες, θα ολοκληρώσουμε
και ένα δίκτυο έτσι, προκειμένου να αντιμετωπίζουμε διάφορες κυβερνοεπιθέσεις. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για το Δήμο μας, ειδικά είναι το Δήμος, ο οποίος έχει πάρα πολλούς κατοίκους ή επισκέπτες, οι οποίοι δεν διαμένουν μόνιμα στην περιοχή μας. Επιπλέον αυτού, μια σημαντική εξέλιξη ήταν η χρηματοδότηση που λάβαμε ως Δήμος Βόρειας Κοινωρίας, ύστερα από μια πρόταση που είχαμε υποβάλει για τη δημιουργία ενός δικτύου μονοπατιών, πέρα από αυτό το δικτύο που έχουμε δημιουργήσει ως Δήμος, ένα δικτύο μονοπατιών το οποίο θα διασυνδέει τους οικισμούς μεταξύ τους. Δυστυχώς η χρηματοδότηση δεν ήταν στο ύψος το οποίο είχαμε διεκδικήσει, αλλά παρόλα αυτά λάβουμε 217.000 και με αυτές θα δημιουργήσουμε δίπλα σε αυτά τα μονοπάτια που έχουμε κάνει ήδη ως Δήμος και άλλο, έτσι, και άλλο ένα δίκτυο της μονοπατιών, όπως είπα και που θα διασυνδέει τους οικισμούς μας. Και τις επόμενες μέρες, ολοκληρώνοντας, γιατί έχουμε πολλά πράγματα σε εξέλιξη, τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει και η δημοπράτηση του έργου, έχουμε κληθεί ήδη όροι. Η δημοπράτηση του έργου που έχει να κάνει με την ανάπλαση στην Μελιγού, τον κοινόχρηστο χώρο του Μελιγού και ουσιαστικά που θα οδηγήσει στην δημιουργία επιτέλους μετά από πάρα πολλά χρόνια μια πλατεία στην οποία πάρα πολύ έχει ανάγκη η κοινότητα της Μελιγούς, καθότι είναι μια από τις ελάχιστες κοινότητες η οποία δεν διαθέτει πλατεία. Μιλάμε για ένα έργο προϋπολογισμού 330.000 ευρώ και αναμένουμε την ολοκλήρωση του διαγωνισμού προκειμένου να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του έργου. Γίνονται και κάποιες συσκέψεις για τα αντιπλημμυρικά έργα. Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για τη μετώπιση καιρικών φαινομένων? Υπάρχουν προβληματισμούς έντονους, γιατί ξέρετε, μετά από μια τόσο έντονη λειψιδία, ακολουθούν και διάφορα έτσι καιρικά φαινόμενα που δημιουργούν προβλήματα. Σίγουρα υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Σίγουρα και υπάρχει και από την πλευρά μας και με την συνεργασία με την περιφέρεια, με την περιοδοσική, για τον καθαρισμό των ρεμάτων, αλλά και γενικότερα για την όσο καλύτερη προετοιμασία γίνεται προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αν χρειαστεί τέτοια προβλήματα. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε τόσο απότομες και έντονες προοπτώσεις, γιατί ξέρετε δυστυχώς σε κάποια σημεία, αν τα καιρικά φαινόμενα είναι τόσο έντονα, όσο και να έχεις προετοιμαστεί, είναι και λίγο δύσκολο να τα αντιμετωπίσεις. Παρ' όλα αυτά, εμείς προετοιμαζόμαστε και καθαρισμός των φρεατίων γίνεται και των ρεμάτων σε συνεργασία με την περιφέρεια και είμαστε στην ετοιμότητα προκειμένου στο μέτρο των δυνατονίων μας να αντιμετωπίσουμε τέτοιες περιπτώσεις.